Δύο χρόνια και λίγοι ακόμα μήνες χρειάστηκαν για να φτάσει μπουκάλι μετάμα στον προορισμό του, εκπληρώνοντας την επιθυμία του αποστολέα του, προκαλώντας ωστόσο συγκίνηση και στους παραλήπτες. Ένα ταξίδι με ένα τάμα σε μπουκάλι που ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2020 από το Ηράκλειο με ένα ιδιόχειρο σημείωμα να φτάνει στα ανοιχτά της Σύμης. Στο εσωτερικό του, ένα γράμμα, το οποίο αποτελούσε τάμα, για λόγους υγείας, μιας γυναίκας προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμήτη της Σύμης. Πολλά τα μπουκάλια, αντί να έρχονται κατευθείαν μόνα τους εδώ, βρίσκουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι τα φέρνουν. Κάποιον ψαρά που μπορεί να βρέθηκε στα δίχτυα του. Ναι. Σε κάποια άλλη ακτή κοντά στη Σύμη. Μίλησε ο ηγούμενος της Μονής μαζί του, ήταν μια κυρία. Τι σας μετέφερε ο ηγούμενος? Τη χαρά του ανθρώπου με τον οποίο μίλησε. Πάντοτε όταν επικοινωνούμε με τον αποστολέα του τάματος, αυτό που εισπράττουμε είναι χαρά. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ακόμα ένα θαύμα, αφού το σημείωμα το οποίο είχε γραφτεί με πόνο ψυχής και κάτω από δύσκολες συνθήκες έφτασε στον τόπο και το μοναστήρι που η αποστολέας του ήθελε να καταλήξει. Η χαρμόσυνη είδηση γνωστοποιήθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφίες που έδειχναν τον μπουκάλι καθώς και το σημείωμα. Το μήνυμα στο τέλος συγκινεί. Ευχαριστούμε, Πανορμήτη μου, που μας αξίωσες. Τα μπουκάλια, οι άνθρωποι που τα στέλνουν, είτε θα τα στείλουν για να παρακαλέσουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη για κάποιο τους πρόβλημα, είτε για να τον ευχαριστήσουν. Και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι για να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Αρχάγγελο. Όπως τονίζουν μοναχοί, τον οποίον κύριο μέλημα είναι να επικοινωνήσουν με τους αποστολείς για να ενημερώσουν ότι το τάμα έφτασε στον προορισμό του, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιο μπουκάλι με τάμα πιστού από διάφορα μέρη της Ελλάδας φτάνει στο νησί της Σύμης στη χάρη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτη. Το έθιμο λέγεται ότι ξεκίνησε την περίοδο της τουρκοκρατίας και από τότε μέχρι και σήμερα εκατοντάδες είναι τα μπουκάλια που ρίχνονται κάθε χρόνο στη θάλασσα με την προσδοκία ότι θα εκπληρωθεί το τάμα και η προσευχή θα ακουστεί στην Ιερά Μονή. Αναμφίβολα δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Η αδελφότητα εδώ το ζει καθημερινά και βεβαιώνει για την διαρκή παρουσία του Αρχαγγέλου.